Θανάση και πάλι φίλοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και να μην ξεχάσετε ότι το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 6 μετά μεσημβρία στο πνευματικό μας κέντρο εδώ στην Κάλυμνο συζητάμε με τον Μάνο. Δεν είναι άλλος από τον Μάνο Κόνσολα βέβαια, βουλευτή Δωδεκανήσου και τομεάρχη τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας πει ο ίδιος τι ακριβώς θα συζητήσουμε το Σάββατο. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Κόνσολα. Καλησπέρα κύριε Χαλκίδη, καλησπέρα στο Αιγαίο TV, καλησπέρα στους συνεργάτες σας, στους εκλεκτούς συνεργάτες και φίλους μας, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας ακούν και μας βλέπουν. Να είστε καλά. Και η συζήτηση φυσικά το Σάββατο, που θα είναι χαρά μου να δω τους φίλους μου, αλλά και τις φίλες μας από την Κάλυμνο, αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται και προβληματίζονται να έχουν μια διάδραση με το γεγονός ότι στην πολιτική σκηνή υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα που εξελίσσονται αυτό το διάστημα, θέματα πολιτικής επικαιρότητας αλλά και θέματα που αφορούν την εθνική μας πολιτική αλλά και θέματα που αφορούν την κοινωνία, θα μου δώσουν την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις προκειμένου να μιλήσουμε για την Ελλάδα, για τα Δωδεκάνησα, για την Κάλυμνο. Ωραία. Ώστε η επόμενη μέρα να είναι για μας μια μέρα που έρχεται μέσα από ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης και τιμής με τους πολίτες που ζουν στα Δωδεκάνησα και κρατάνε θερμοπύλες. Ωραία. Στο τέλος της σημερινής μας τηλεφωνικής επικοινωνίας θα κάνουμε και μια πρόσκληση. Να πάμε τώρα να συζητήσουμε με την ευκαιρία κάποια σημαντικά θέματα, κύριε Κόνσολα, που είναι στην επικαιρότητα και που ακόμη εξακολουθούν να απασχολούν και έντονα, θα έλεγα, τους Έλληνες πολίτες. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα γεγονός πλέον. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφεί με τον Α ή Β τρόπο, καλός ή κακός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να αποδεχθεί αυτό το γεγονός, σκέφτεται και συζητά να κάνει κάποιες άλλες κινήσεις διαφορετικές, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχουν περιθώρια ελιγμών και αν και εφόσον είστε κυβέρνηση, τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Κυρία Χαλκίδη, καταρχάς να σας πω ότι πολύ κακός υπεγράφει αυτή η συμφωνία, επειδή βάλατε το δίλημα καλός ή κακός. Καλός είναι για αυτούς μόνο που πιστεύουν σε μια ιδεολειπτική πλατφόρμα που υπηρετούν μέχρι τέλους ένα συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο δυστυχώς να παραβιάσουν και τα όρια των Ελλήνων και των Ελληνίδων για τα εθνικά θέματα. Θέλω εισαγωγικά να σας πω ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και συγκινήθηκα πάρα πολύ ότι στη διάρκεια της συζήτησης στην Εθνική Αντιπροσωπεία είχα πάρα πολλά τηλέφωνα, κύριε Χαλκίτη, πάρα πολλά τηλέφωνα από την Κάλυμνο, επικοινωνώντας με συμπατριώτες μας που ζουν σε αυτή την εσχατεία του Αιγαίου, οι οποίοι είναι παθόντες από τα γεγονότα της εθνικής πολιτικής και λόγω της εθνικής πολιτικής έχουν καλλιεργήσει την εθνική συνείδηση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, όπως επίσης είχα τηλέφωνο και από το Καστελόριζο για τα Σκόπια, για το θέμα των Σκοπίων, για τα θέματα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν είναι ότι είναι θέμα μόνο της Μακεδονίας, είναι όλης της χώρας. Και σας είπα το παράδειγμα από την Κάλυμνο και τον Καστελόριζο. Αλλά πέρα από αυτό, δυστυχώς, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, γιατί όποιος νομίζει ότι είναι μόνο στο Τσίπρας είναι λανθασμένος, είναι σε άλλο κόσμο πραγματικά, γιατί το δαχτυλίδι αλλά και το στυλό να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών την έδωσε ο κύριος Καμένος, αφού δεν είχε την ευαισθησία τότε να προσυπογράψει και να ψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο, προκειμένου να μην υπογραφεί αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα όψιμα με κροκοδίλια δάκρυα ο κύριος Καμένος, δανείζοντας ακόμα και βουλευτές και υπουργούς στον κύριο Τσίπρα, πράγματι προχώρησε σε μια συμφωνία πλειοψηφική ισχνή, ενώ η κοινωνία άλλα λέει, άλλα απεργάζεται και άλλα έχει δηλώσει με την παρουσία της, όχι μόνο στα συλλαλητήρια, αλλά και με δεκάδες εκατοντάδες ψηφίσματα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από συλλόγους, από φορείς, δεκάδες λοιπόν επαναλαμβάνω σε όλη την επικράτεια, μονομερός ο κύριος Τσίπρας υπέραψε μια κακή κάγιστη συμφωνία που ενεχειριάζει γλώσσα και εθνότητα στους Σκοπιανούς, ενεχειριάζει χιλιάδων χρόνων ιστορίας στα Σκόπια και δυστυχώς, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η συμφωνία αυτή δύσκολα δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία του χρόνου, φωνάζαν μέχρι τελευταία στιγμή, ψήφισαν με ψήφο εμπιστοσύνης και οι βουλευτές, η Εθνική Αντιπροσωπεία, οι πολίτες δεν θα ξεχάσουν αυτή την κακή συμφωνία, τη μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας και μάλιστα δεν θα ξεχάσουν τις φωνές που λένε ότι είναι τόσο καλή συμφωνία που θέλουν να την εφαρμόσουν και στο Αιγαίο. Mm-hmm. Κάποιες φωνές στην Εθνική Αντιπροσωπεία από το βήμα της Βουλής είπαν και αυτό
Άκουσον, άκουσον. Τόσο καλή που χρειαζόμαστε για τη συμφωνία στο Αιγαίο. Για αυτά δεν υπάρχουν. Για μας δεν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα τουλάχιστον θα προσπαθήσει να εμποδίσει τις διαδικασίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας χώρας που δυστυχώς πολλά ακόμα προκειμένου να δούμε στην πορεία του χρόνου έχουν να υπογραφούν από εδώ και πέρα, αφού σας θυμίζω ένα παράδειγμα και μόνο ότι υπάρχει μια επιτροπή σχετική που προβλέπεται από τη συμφωνία για την αλλαγή των περιεχομένων μάθησης στην ιστορία. Ποια αλήθεια, κυρία Χαλκίτη, ζητήματα της ιστορίας παρεβιάζουν τα όρια των σκοπίων από εμάς και πρέπει να αλλάξουμε? Αντιθέτως, οι αλυτρωτικές τάσεις της γείτονας χώρας θα ξεδιπλώνονται από την χθεσινή, προχθεσινή ψηφορία και μετά. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Δυστυχώς είναι μια κακή συμφωνία που φοβάμαι ότι στην προοπτική του χρόνου θα τη βρούμε μπροστά μας. Να αλλάξουμε θέμα. Έχω και άλλα ερωτήματα πάνω στο σοβαρό αυτό εθνικό θέμα, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Βουλευτά. Βλέπουμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για υπερπλεώνασμα κλπ. Την ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος είναι 2,9 δις για τους ιδιώτες. Ένα σχόλιο θα ήθελα πάνω σε αυτό. Και βλέπουμε και την Τρόικα ότι πρόσφατα ήταν εδώ και μπορεί να είναι και ακόμη, έτσι. Δηλαδή, τελικά τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Τι να γίνεται, κυρία Χαλκίδη, σε μια περίοδο που ο κύριος Τσίπρας στο Υπουργικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει τη γείτονα χώρα των Σκοπίων Βόρεια Μακεδονία και ο κύριος Ζάεβ δεν έχει αλλάξει τον κώδικα επικοινωνίας προς τα έξω και την λέει Μακεδονία, την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας με απόφασή του, δια του Υπουργού Οικονομικών καταρχάς να σας πω, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ετοιμάζεται να σαρώσει τα ταμιακά διαθέσιμα. Προσέξτε, ξεκινάω από αυτό για να προχωρήσω και στο επόμενο σκέλος της ερώτησής σας. Δηλαδή, όσα χρειάζονται να βγάλουν το επόμενο 15ήμερο, με απόφαση του Γιώργου Χουλιαράκη, δίνει το περιθώριο μέχρι 25 Φεβρουαρίου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να μεταφέρουν σε ειδικό λογαριασμό τα ταμιακά τους διαθέσιμα από 1η Μαρτίου, όσοι δεν συμβιβαστούν δε αυτό. Ακούστε, θα έρθουν αντιμέτωποι με μαχαίρι στις επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και κατατομήσεις των διοικητικών συμβουλίων. Αυτό γι' αυτό, κυρία Χαλκίτη, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεδριάζει η ΚΕΔΕ στην Αθήνα σε έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα δώσουν τα ταμιακά διαθέσιμα ή όχι. Αλήθεια, κυρία Χαλκίτη, τελικά βγήκαμε από τα μνημόνια ή όχι? Ή απλά βγήκαμε από ένα πρόγραμμα και δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, ο εταίρος του, να βγει στις αγορές, γιατί δεν τολμά να βγει στις αγορές και ζητά τα ταμιακά διαθέσιμα προκειμένου να κάνει πολιτική, μια ψευδεπίγραφη πολιτική, ακόμα και αύξηση μισθών που βλέπετε ότι την πανίζουν με πεάνες οι κυβερνητικοί παράγοντες αυτή την ώρα, που αντί να δουν μια στρατηγική για τη χώρα για τα επόμενα 20 χρόνια, αποσπασματικά αποφασίζουν ακόμα και για τα ταμιακά διαθέσιμα. Δηλαδή απειλούν την το Δήμο Καλύμνου, το Δήμο Λέρου, το Δήμο Ρόδου Κο, ότι δεν θα τους δώσουν επιχορήγηση και θα υπάρχει ψαλίδι στις επιχορηγήσεις εάν δεν δώσουν τη δυνατότητα στα ταμιακά διαθέσιμα να τα χειριστούν αυτοί. Όχι. Ακούστε κάτι. Είναι μια πολιτική πολύ κακή για τους πολίτες, για τους νησιώτες. Δεν φτάνει που έχουν στοχοποιήσει τα νησιά με το προσφυγικό μεταναστευτικό, με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών, με την υπερφορολόγηση, αλλά βάζουν τσέπη και στους ΟΤΑ, που σημαίνει όσοι δήμαρχοι θέλανε να ασκήσουν μια εφαρμοσμένη πολιτική το τελευταίο διάστημα με έργα που έχουν προγραμματίσει, να θυμάστε ότι θα αδυνατούν πλέον να τα υλοποιήσουν στο τελευταίο διάστημα της θητείας τους, αφού ενεχειριάζουν τα υπόλοιπα στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να μας πούν για ποιο λόγο τα δεσμεύουν για να κάνουν τη δική τους πολιτική. Κύριε Κόνσολα, ένα άλλο θέμα έτσι, που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό το θέμα του κατώτατου μισθού που έρχεται η κυβέρνηση να το υλοποιήσει με 2 χρόνια καθυστέρηση. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε ψηφιστεί επί Σαμαρά το 2013. Πιστεύω όμως ότι συμφωνείτε. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση βέβαια. Αν και η κατάργηση, μάλλον η μείωση του αφορολόγητου από την άλλη, έρχεται να καταστρατηγήσει, να το πω. Δηλαδή, ποιο το όφελος τελικά? Θα ήθελα σε αυτά τα δύο θέματα έτσι, να μου κάνετε ένα σχόλιο. Ναι, θα σας κάνω ένα σχόλιο. Λυπάμαι που κάνω παλινδρομήσεις στη συζήτησή μας, κυρία Χαλκίδη. Ξέρω πόσο πιεσμένος είναι ο τηλεοπτικός χρόνος. Επιτρέψτε μόνο σου να σας πω ότι είδατε σήμερα το πολιτικό που αναφέρει και επικαλείται τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι η πρέσπες του κ. Τσίπρα ξεπληρώνει τη στήριξη που είχε το 2015.
Λοιπόν, ακούστε, αυτό λοιπόν το σχόλιο του πολίτικο, θέλω να το συνδέσουμε αυτό που είπατε τώρα, με την αύξηση των μισθών. Βέβαια, η κυβέρνηση το αρνείται αυτό, έτσι. Αλήθεια ότι είναι συμβαίνει. Ότι όμως πρόκειται όμως μια πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία επιβεβαιώνει ότι, όπως είχε επισημάνει η Νέα Δημοκρατία, ότι η πρέσπες ήταν προϊόν συναλλαγής. Μέχρι τώρα αυτό είχε διαφανεί. Ο κύριος Τσίπρας αντάλλαξε τις πρέσπες με την περικοπή των συντάξεων ενδεχόμενα, αλλά εδώ έχουμε και κάτι άλλο τώρα. Έχουμε την υποτιθέμενη αύξηση των μισθών, γι' αυτό έκανα την παλινδρόμηση που σας είπα, ναι. Ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού συντελείται με τον νόμο 4172 του 2013, καλά το είπατε, κυβέρνηση Σαμαρά, ένα νόμο που είχε μόνο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσει στη Βουλή. Εδώ θέλω να καταγγείλω από αυτό το έγκριτο βήμα του Αιγαίο TV και της δικής σας εκπομπής, κυρία Χαλκίτη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε το 2013 είχε καταψηφίσει στη Βουλή και κατήγγειλε με κραυγές βαφτίζοντας ως νόμο Γαλέρα. Το θυμάστε? Ο νόμος Γαλέρα και δημιουργεί, λέει, εργασιακό μεσαίωνα. Είναι αυτό τώρα το οποίο φέρνει καθυστερημένα 5 χρόνια η κυβέρνηση του Τσίπρα Καμένου, ενώ με τον νόμο 4172 του 2013 είναι αυτό το οποίο πάει να κάνει τώρα. Όμως η εφαρμογή του γίνεται με καθυστέρηση 2 ετών, καθώς θα έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί από την 1η-1η του 2017, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νόμου. Και όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ η έξοδος της χώρας από το κύκλο των δημοσιονομικών δεσμεύσεων θα είχε συντελεστεί πολύ νωρίτερα, και βλέπουμε τώρα δεσμεύσεις των ταμιακών αποθεμάτων, αδυναμία της χώρας να βγει στις αγορές και αύξηση του μισθού 2 χρόνια μετά από τον νόμο. Ενώ όμως θέλω να σας θυμίσω, η αύξηση του κατώτατου μισθού από το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε μια καθημαγμένη αγορά εργασίας, το ξέρετε πολύ καλά, όπου ένας στους τρεις εργαζόμενους αμείβεται με 319 ευρώ, στοιχεία που έβγαλε το ΕΦΚΑ, προσέξτε. Ενώ οι ευέλικτες μορφές εργασίας απασχόλησης στις νέες προσλήψεις κυριαρχούν απόλυτα, σε ποσοστό 56%, προσέξτε, με στοιχεία της Εργάνης το Δεκέμβριο του 2018. Γι' αυτό μιλάμε, αυτό είναι το ζήτημα. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Μια έκθεση του ILO ανέδειξε ότι η χώρα μας το 2017 ήταν η πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μείωση των μισθών κατά 3,5%, ενώ το 2014 είχαμε αύξηση μισθών κατά 1,9%. Δηλαδή, αν μέναμε από το 2014 μέχρι σήμερα στην πορεία που είχε χαράξει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θα είμαστε σε άλλη κατεύθυνση. Τονίζω, το 2014 είχαμε 1,9% αύξηση. Πήγαμε πίσω, δηλαδή τώρα τι πανηγυρίζει, κάτι που ήμασταν από το 2014. Σε καλύτερο σημείο από ό,τι θα μας βρει με την αύξηση των μισθών κύριε τώρα. Κύριε Μόνσολα, ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα δοθεί από τους εργοδότες, έτσι, και θα συμπαρασύρει και τα ασφάλιστρα. Είναι και αυτό τώρα ανοίγεται με ένα μεγάλο άλλο θέμα και είναι ευχαριστώ, και κύριε Χαλκίδη. Αν θα μπορούν, δηλαδή, να πανηγυρίζουμε για κάτι που θα δώσουν κάποιοι άλλοι. Προσέξτε τώρα κάτι τι σημαίνει. Εδώ τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα. Αλλού, δηλαδή, ναι, μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τι λέτε? Λέει Χαλκίτη, δεν το λέει Χαλκίτη, το λένε οι αριθμοί. Θα έχουμε ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που ισόποσα κατά 11% για το 80% των ελεύθερων επαγγελμάτων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα, καταλαβαίνετε. Και ενώ δεν δέχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν δέχεται αυτό που είχαμε πει εμείς σε ό,τι αφορά ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ σε φορολογικό συντελεστή στο 9%, που σημαίνει ότι να προστατεύσουμε την κατώτατη τάξη, τη μεσαία τάξη. Εδώ λοιπόν δημιουργούνται παθογένειες και αντινομίες, που θα δείτε ότι θα έχουμε παραβίαση αυτού του σχεδιασμού που κάνει η κυβέρνηση προς τα κάτω. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια επίσης ότι η δέσμευσή μας, ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο που θα έχει σχέση με το ρυθμό διπλάσιο αύξησης του ΑΕΠ, είναι ένα δεδομένο στοιχείο, αλλά εδώ τώρα υπάρχει μια αντίφαση με την προσδοκία της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, με αυτό που συμβαίνει τώρα με την κυβέρνηση. Καταλαβαίνω. Η ελληνική οικονομία, αν αναπτυχθεί με 10% την επόμενη τριετία, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, να αυξηθεί κατά 20% και να πάει στο 22 γύρω στα 703 ευρώ. Όμως με αυτά που κάνει τώρα αυτή η κυβέρνηση, απεμπολεί και αυτή την προοπτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Κόνσολα, επειδή μας έμεινε άλλος χρόνος, να περάσουμε και σε ένα κάλεσμα με την ευκαιρία για τον κόσμο της συζήτησης που πρόκειται να γίνει το Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαλκίτη. Ξέρετε, εγώ την αγωνία των πολιτών την αντιλαμβάνομαι και την βιώνω καθημερινά, όπου και αν βρεθώ, σε όλα τα Δωδεκάνησα. Σε όλη την επικράτεια, που ως τομέα της τουρισμού έχω τη δυνατότητα να συναστρέφω με τους πολίτες. Κυρίως όμως στην περιοχή μας, εδώ στην εσχατεία του Αιγαίου, στην αρχή της Ευρώπης, υπό άλλη πλευρά. Καλό λοιπόν, καλό τους συμπολίτες μας, χωρίς προσχήματα και χωρίς σκοπιμότητες. 6 ώρα στο πνευματικό κέντρο
το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Καλύμνου να συζητήσουμε για την Ελλάδα, για τα δωδεκάνησα και την Καλύμνο και εκεί να υπάρχει μια διάδραση, μια ανταλλαγή απόψεων μετά από μια ενημέρωση που θα κάνω για τα πολιτικά πεπραγμένα του τελευταίου διαστήματος στη χώρα. Εκεί θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνική πολιτική, για τα δωδεκάνησα, για τη φορολογία, τον τουρισμό. Θα μου δώσουν την ευκαιρία αυτό που κάνουμε καθημερινά να το κάνουμε και σε ένα επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας στο Πνευματικό Κέντρο με όλες και όλους που έχουν τη διάθεση να μου κάνουν την τιμή να είναι κοντά μας και να μιλήσουμε για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και να βρούμε ένα κοινό κώδικα συνεννόησης γιατί τη γνώμη τους και τη μετρώ και τη χρειάζομαι. Ωραία. Καλώς να ορίσετε λοιπόν κύριε Κόνσολα και σας περιμένουμε και στο στούντιό μας την Παρασκευή. Τιμή μου, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαλκίδη. Καλή αντάμωση λοιπόν στο Αιγαίο TV του η Παρασκευή. Να είστε καλά. Θερμές ευχές όλους. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κόνσολα και θέματα της επικαιρότητας. Να πάμε τώρα, φίλοι μου, όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, να δούμε το πρώτο μέρος από το ρεπορτάζ που κάναμε σήμερα στο Δήμο μας, όπου είχαν μία συζήτηση για θέματα υγείας και όχι μόνο. Ο βουλευτής δωδεκανής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ηλίας Καματερός, με τον Δήμαρχο, παρόν ήταν και ο κύριος Διαμαντής και έτσι λίγο πιο πλάι εκτός κάμερας ήταν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελευτικών Συλλόγων Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Κουλιάς. Στο πρώτο μέρος λοιπόν του ρεπορτάζ που θα δείτε μας ενημερώνουν τόσο ο κύριος Δήμαρχος όσο και ο κύριος Καματερός για το τι συζητήθηκε στην Αθήνα σε σχέση με την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ και το τι σκέφτονται να προτείνουν στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ο οποίος επρόκειτο να είναι εδώ όπως σας είπα, αλλά λόγω του ότι δεν προσγειώθηκε το αεροπλάνο, ο άνθρωπος γύρισε πίσω. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης και στο άλλο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε και τα υπόλοιπα. Σήμερα βρίσκεται στο νησί μας ο συμπατριώτης μας, ο φίλος της Καλύμνου, ο Ηλίας ο Καματερός. Ο Ηλίας ο Καματερός σήμερα βρίσκεται κοντά μας για ένα θέμα το οποίο το ξεκινήσαμε ήδη πριν 10 μέρες στην Αθήνα προκειμένου να δώσουμε λύση στο πιο σημαντικό βέβαια πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα και έχει σχέση με την υγεία, πιο άλλο από αυτή την οργάνωση, την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο, του τομέα του ΕΚΑΒ στην Κάλυμνο. Ο Ηλίας σήμερα ήρθε βέβαια, είναι από το πρωί εδώ, όμως δεν καταφέραμε να έχουμε αυτή την συνάντηση, την συνέχεια μάλλον της συνάντησής μας από την Αθήνα στην Κάλυμνο με τον διοικητή του ΕΚΑΒ, διότι η πτήση η οποία ήταν μέσα και ήταν να έρθει στην Κάλυμνο, μάλλον ήταν να προσγειωθεί στην Κάλυμνο, γιατί πέταξε αλλά δεν προσγειώθηκε, ήταν ο διοικητής του ΕΚΑΒ μαζί με τον διευθυντή μέσα. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε, όμως νομίζω ότι το λόγο θα πάρει ο Ηλίας ο Καματερός, αν έχει κάτι επιπλέον να πει εκείνος, γιατί εμείς έχουμε μια πρόταση και είχαμε λοιπόν, ήμασταν έτοιμοι για να του δώσω δύο αιτήσεις, δύο εκαβητών μονίμων, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες περιοχές, οι οποίοι ζητούν ο ένας αφενός να μετατεθεί μόνιμα στο ΕΚΑΒ της Καλύμνου, ο δεύτερος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και ζητάει να μετατεθεί, να αποσπαστεί μάλλον μέχρι 20, μέχρι πόσο λέει εδώ πέρα, 12 του 2020, όχι έχει μεγάλη σημασία, ζητάει μέχρι το 2020, μέχρι τον Ιούνιο του 2020 να έρθει εδώ, θα έρθει με την οικογένειά του και ζητάει επομένως να του δοθεί στη συνέχεια η δυνατότητα να πάρει και μετάθεση στην Κάλυμνο. Άρα προς το παρόν για ένα χρόνο τουλάχιστον έχουμε δύο ανθρώπους, ο άλλος θέλει να έρθει μόνιμα στην Κάλυμνο. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία αυξάνει πολύ πιο εύκολα έτσι, τις κενές οργανικές θέσεις τις οποίες έχουμε και βέβαια εννοείται ότι θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Εγώ το ναι, δεν ξέρω αν έχετε ενημερώσει κύριε Δήμαρχε για τη συνάντηση που είχαμε πάνω. Κάτω, το περιεχόμενο. Ναι, αλλά καλό είναι το πείτε σας. Ναι, εντάξει, θα μπορώ να μεταφέρω και εγώ την άποψή μου. Καταρχήν, επιτρέψτε να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση πόσο ανοιχτές είναι οι πόρτες στον κύριο Δήμαρχο, στο Υπουργείο. Δεν σας κρύβω ότι η σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και εγώ θα δυσκολευόμουν. Ήθελα να το πω ότι ανοίγουν οι πόρτες. Ήταν εκτός από τον Υπουργό, από τον
τον κύριο Ξανθό, ήταν ο κύριος Βαρδαρός που είναι ο ειδικός γραμματέας της πρωτοβαθμίας υγείας, ήταν ο υποδιοικητής της ΔΥΠΕ, ήταν ο διοικητής του ΕΚΑΒ, πολύ υψηλό επίπεδο και δύσκολη σύσκεψη επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολύ καλό που ο νέος διοικητής, γιατί έχει ένα μήνα και κάτι μέρες που έχει αναλάβει του ΕΚΑΒ, και ξέρει τα προβλήματα και έχει τη διάθεση να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα από εκεί που ήμασταν. Και ειδικά για τα νησιά, γι' αυτό κανονίσαμε να έρθει και ήταν ευγενικό από μέρος του που δέχτηκε, για να δούμε τα προβλήματα των νησιών από κοντά. Εντάξει, θα δούμε τώρα, ή θα κανονίσουμε να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα, ή θα τα συζητήσουμε για να μην μένουν έτσι τα προβλήματα. Όμως, επί της ουσίας, το ΕΚΑΒ στα νησιά και τα προβλήματά του, τι κατάλαβα εγώ, για να σας πω, ότι δεν μπορούν να λυθούν άμεσα με τόσες προσλήψεις ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε όλες τις βάρδιες, σε όλα τα νησιά. Όμως, είναι πάρα πολύ θετικό ότι έχουν λύσεις για να μην μένει καμία βάρδια κενή. Και γι' αυτό θα έρθει εδώ πέρα και θα συζητηθούν λύσεις. Λύσεις τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αφού θα αναζητηθούν και έκανε προτάσεις και ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και σε άλλες περιοχές οι προτάσεις που γίνονται είναι σε περιπτώσεις που μένουν κενές βάρδιες. Η προσπάθεια βέβαια είναι σταδιακά να γίνουν προσλήψεις και να υπερκαλυφθούν όλες οι βάρδιες. Αλλά για να μην μείνει ούτε ένα λεπτό ακάλυπτο κανένα νησί και καμιά περιοχή που έχει ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, υπάρχουν λύσεις να καλύπτονται οι κενές θέσεις είτε με νοσηλευτές, είτε ακόμα και με υπαλλήλους οδηγούς του Δήμου, οι οποίοι εκπαιδεύονται από το ΕΚΑΒ για αυτή εδώ την περίπτωση. Όπως υπάρχει και υπεύθυνος σε κάθε ΕΚΑΒ επί 24 ώρου βάσεως με βάρδιες, ο οποίος λύνει άμεσα προβλήματα, για να μην ξαναπαρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα που είχαμε. Και θα γίνει και γίνεται σε ένα βαθμό συνεννόηση και με το νοσοκομείο, με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ώστε να μην έχουμε στην Κάλυμνο ούτε ένα λεπτό κενό πια από εδώ και πέρα για το ΕΚΑΒ. Παρόλο που σας λέω ότι οι προσλήψεις θα γίνονται σταδιακά και όσο μας επιτρέπεται. Και βέβαια αυτά που είπε τώρα ο κύριος Δήμαρχος θα τα κοιτάξουμε. Αν προχωρήσουμε, ενισχύεται η θέση του ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε συγγνώμη, Δήμαρχε, ότι δεν ήταν το μόνο θέμα, έτσι. Ο κύριος Δήμαρχος έβαλε πάρα πολλά αισθήματα. Βάλαμε και θέματα, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά εδώ, για να τα ακούσουν και οι ενδιαφερόμενοι. Θέματα τα οποία είχαν σχέση με την υποστελέχωση του νοσοκομείου και μεταξύ αυτών τις θέσεις του καρδιολόγου, κάτι το οποίο, για το οποίο ήταν παρόν και ο κύριος Τσικούρης, αφενός μεν για να δώσει το βαθμό δυσκολίας αντιμετώπισης περιστατικών και την αναγκαιότητα κάλυψης της καρδιολογικής κλινικής σε 30 μέρες το μήνα και όχι να έχουμε λοιπόν κενά, γιατί υπερβάλλουν τον εαυτό τους, 7 εφημερίες κάνουν ο ένας, 10 κάνει ο άλλος 17 και παραμένει το νοσοκομείο για τις υπόλοιπες μέρες ακάλυπτο και σε μια εθελοντική βάση για να καλυφθεί το νοσοκομείο. Άρα έχουμε επομένως μια θέση καρδιολόγου. Ο καρδιολόγος βρίσκεται αποσπασμένος εδώ και 7-8 χρόνια στο Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας. Έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της απόσπασης και οφείλει από εκεί πέρα να επανέλθει πίσω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάμε, το ζητήσαμε, όμως δεν απαιτούμε να έρθει οπωσδήποτε πίσω. Μπορούνε όμως, αν θέλουν και τον έχουν ανάγκη, να τον κρατήσουν εκεί, αλλά να μας απελευθερώσουν την οργανική θέση την οποία κρατά ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Γιατί το νοσοκομείο της Καλλίνου δεν έχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, την πολυτέλεια να έχει μία θέση δεσμευμένη, μπλοκαρισμένη και να βρίσκεται ο υπάλληλος στην Αθήνα. Ή αν τον έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, παραμείνει εκεί και αν μας δώσουν να αποδεσμεύσουν τη θέση, να την προκηρύξουμε να έρθει άλλος καρδιολόγος στην Καλλίνου.